Με σκληρή γλώσσα, η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα κατέγραψε τη διαφωνία της ως προς τον τρόπο που επιλέγει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει το έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού της πόλης των Ιωαννίνων και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομοτεχνικό. Λίγες ώρες πριν τη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης, Θωμάς Μπέγκας, έκανε λόγο για πλήρη απαξίωση και ευτελισμό του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αρχή, την οποία κατηγόρησε και για εμπεγμό των Δημοτικών Συμβούλων. Η πλήρης απαξίωση και ο ευτελισμός του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αρχή συνεχίζεται και μάλιστα χωρίς εδώ. Λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόσκληση που στάλθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίας του Σώματος για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού κατόπιν κοινού αιτήματος σύσσωμης της αντιπολίτευσης, έρχεται πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Επίρου για το ίδιο έργο. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος εμπεγμός των δημοκρατικά εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ιωαννιτών, τότε τι άλλο μπορεί να είναι? Για πρώτη φορά στα χρονικά, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται να ανατραπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενός κατώτερου οργάνου στη λειτουργική ιεραρχία ενός Δήμου. Η παράταξή μας, Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, καταγγέλει τη στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία αποδεικνύεται για πολλωστή φορά αλλεργική στο διάλογο. Το αφήγημα του κ. Ελισάφ περί ανάγκης εφαρμογής του προγράμματος της παράταξής του έχει κουράσει. Ο κ. Ελισάφ δεν έχει αντιληφθεί ότι στις εκλογές που έγιναν πριν ένα χρόνο, το πρόγραμμα της παράταξής του, όπως και όλων όσων συμμετείχαν σε αυτές, κρίθηκε την πρώτη Κυριακή, όπου το αποτέλεσμα ανέδειξε την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα πρώτη και τη Νέα Εποχή δεύτερη παράταξη με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει αντιληφθεί επίσης ότι η επικράτησή του τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών με βραχία κεφαλή εμπεριέχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα των συνδημοτών μας προς τον ίδιο, προκειμένου να ηγεθεί μιας προσπάθειας για την όσο δυνατόν πιο μεγάλη σύνθεση δυνάμεων και απόψεων. Αλλά αλήθεια, τι έχει να πει ο κ. Ελισάφ στο 50% των συμπολιτών μας που δεν τον ψήφισαν, αλλά και στο 50% εκείνων που τον ψήφισαν, εμπιστευόμενοι τις δημοκρατικές του αρχές? Ένα χρόνο μετά, όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, υπό την δική του καθοδήγηση, με αποκορύφωμα την τελευταία για το θέμα των λαμπτήρων LED, αποδεικνύουν ότι η βραχία νίκη του έχει ήδη απολεστεί και η εικόνα της αυθεντίας που έχει πλάσει ο ίδιος για τον εαυτό του οδηγεί το Δήμο μας σε λάθος μονοπάτια. Ένα χρόνο μετά, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ο κύριος Ελισάφ όχι μόνο δεν μπορεί να ενώσει, αλλά διχάζει κάθε μέρα και περισσότερο, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κλίμα στα δημοτικά πράγματα του τόπου, με κατάλυση δημοκρατικών διαδικασιών, απαξίωση των εκλεγμένων αιρετών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των τοπικών ενωτήτων και διαχωρισμό των δημοτών σε ημέτερους και ημετέρους. Για το λόγο αυτό, με όσα μέσα διαθέτουμε, τιμώντας το ρόλο μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να ασκούμε αντιπολίτευση με όρους δημοκρατίας, προσφέροντας τις ιδέες και τις προτάσεις μας μέσα στο ανώτατο συλλογικό μας όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στις επιτροπές, τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς του Δήμου όπου συμμετέχουμε, με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη των συμφερόντων του τόπου, τα οποία δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να προασπίσει. Ως προς την ουσία του έργου, ο κύριος Μπέγκας κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι δίνει λευκή επιταγή μέσω της προγραμματικής σύμβασης στην περιφέρεια, καλώντας την εμπλέξη στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τη μελέτη του έργου ή την παραλαβή και έγκριση των μελετών, ενώ υπογράμμισε πως η παράταξη θα εξετάσει κάθε δυνατότητα για να ανατρέψει την απόφαση, θεωρώντας πως με τον τρόπο που μεθοδεύεται το έργο θα είναι επιζήμιο για το Δήμο και τους δημότες. Από την πρώτη μέρα ήμασταν ξεκάθαροι. Ο Δήμος Ιωαννιτών δεν μπορεί να δίνει λευκή επιταγή στην Περιφέρεια Ηπείρου για ένα δικό του έργο.
για μια παρέμβαση που αφορά ολόκληρο τον οδοφωτισμό του Δήμου και η οποία μεταξύ άλλων μας καλεί να υποθηκεύσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια τα ανταποδοτικά μας στέλη μέσω μιας λεόντιας σύμβασης. Προτάσει λοιπόν επικοινωνιακά την ανάγκη υλοποίησης του έργου ως το μοναδικό γνώμονα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, χωρίς όμως επί της ουσίας να λέει κουβέντα για το κόστος που θα επομισθούν οι πολίτες από την άνεση κατανομή του ωφέλους που θα προκύψει εξαιτίας της εξοικονόμησης. Για 12 χρόνια το 80% της εξοικονόμησης στις τσέπες του εργολάβου και το 20% στα ταμεία του Δήμου. Κλείνω τονίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις τα εξής. Η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα δεν πρόκειται να υποκύψει στους χειρισμούς εκβιασμούς του Δημάρχου. Θα υπερασπιστεί το συμφέρον του τόπου με όλα τα νόμιμα μέσα και κυρίως θα προστατεύσει το Δήμο από την οικονομική βλάβη η οποία μπορεί να επέλθει με τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις για τους πολίτες του. Στην συνέντευξη παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της παράταξης με τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τον Μάγιο Τίτσα και Δημήτρη Νάστο, να καταγγέλουν από την πλευρά τους με σκληρή γλώσσα επίσης την αξιοποίηση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής της δυνατότητας που της δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού Εσωτερικών. Μάλιστα, ο κύριος Γιωτίτσας, στρέφοντας τα πυρά του προς τις παρατάξεις Γκόντα και Μπαρτζόκα, έκανε λόγο για όψιμους πολιτικούς φίλους και πρόθυμους συμμάχους, αλλά και για θλιβερή σύμπραξη. Στην προσπάθειά της αυτή, πέραν του ανεκδίγητου Υπουργού Εσωτερικών, έχει βρει εδώ και καιρό πρόθυμους συμμάχους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει βρει συμμάχους τις δύο συμπράτουσες παρατάξεις των κυρίων Γκόντα και Μπαρτζόκα, οι πολιτικές και τα προγράμματα των οποίων αποδοκιμάστηκαν με τον πλέον οικοφαντικό τρόπο στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Οι ίδιες παρατάξεις που πριν από ένα χρόνο υπερψήφιζαν με τεπένων την μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας για το έργο που οι ίδιοι έσπευσαν να ακυρώσουν λίγους μόλις μήνες μετά. Σήμερα αποφασίζουν και αυτοί την αυτοανέρεσή τους. Μία θλιβερή σύμπραξη δίθεν ανεξάρτητων παρατάξεων οι οποίες δεν παρουσίασαν ποτέ στους Γιαννιώτες το κοινό τους πρόγραμμα. Τους ενώνει μόνο η εξουσία. Σήμερα δεν θα πρέπει να επέρεται η Δημοτική Αρχή, δεν έχει το δικαίωμα να επέρεται η Δημοτική Αρχή ότι παίρνει μία απόφαση προς όφελος των Γιαννιωτών. Ο λογαριασμός για τους Δημότες θα έρθει πολύ αργότερα και θα τον πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά οι Γιαννιώτες για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζουν ότι οι Γιαννιώτες ασπάζονται το δόγμα που η ίδια η Δημοτική Αρχή έχει υιοθετήσει. Το δόγμα δηλαδή του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Θα διαψευστούν πανηγυρικά στην πορεία αυτού του θέματος όταν και θα αποκαλυφθεί με αδιάσυστα πλέον στοιχεία και όταν και αφού κάποια στιγμή μας παρουσιάσουν τις μελέτες για το έργο, το μέγεθος της παραπλάνησης που δρομολογούν σήμερα. Με τα επίθετα, αντιδημοκρατική, επιζήμια, αδιαφανή και παράτυπη, χαρακτήρισε την διαδικασία που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή ο Δημήτρης Νάστος, αναφερόμενος από τη μεταφορά της αρμοδιότητας της έγκρισης προγραμματικών συμβάσεων στην Οικονομική Επιτροπή μέχρι την υλοποίηση του έργου. Είναι αντιδημοκρατική. Είναι επιζήμια, είναι αδιαφανής και είναι παράτυπη. Είναι αντιδημοκρατική για την αυτοδιοίκηση σε πλήρη ταύτιση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργού και των συνεταίρων της Δημοτικής Αρχής. Συμμετέχω πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα όργανα της. Πρώτη φορά διαπιστώνω τέτοια περιφρόνηση στις θεσμικές λειτουργίες του Δήμου. Η εκπρατική του Δημάρχου είναι εφιάλτης για τη δημοκρατική συγκρότηση και την ιστορία της αυτοδιοίκησης. Είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, γιατί εξυπηρετεί μόνο εργολαβικά συμφέροντα και βέβαια εξυπηρετούνται και εκφράζονται και μέσα στο Δήμο αυτά. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εδώ το 70%, επειδή ήμουν υπεύθυνος του εργοταξίου τα προηγούμενα χρόνια, το 70% των λαπτήρων έχει αντικατασταθεί με λαπτήρες LED και έχει ήδη πραγματοποιηθεί η μείωση του κόστους.